Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπαίνοντας στην τελική ευθεία των εκλογών, ξέρουμε πολύ καλά και ήδη το βλέπουμε να δυναμώνουν και να πυκνώνουν ξανά τα εκβιαστικά διλήμματα, προσπαθώντας να εφαρπάξουν την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων για μια ακόμη φορά, να σπείρουν αυταπάτες για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας το άσπρο μαύρο και το αντίστροφο, προσπαθώντας να δείξουν και να μιλάνε για μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της δημοκρατίας με κοινωνικό πρόσωπο, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, της μαύρης συντήρησης και αντίδρασης, της έξαρσης του αντικομουνισμού, της στήριξης και του δυναμώματος του φασισμού. Αυτό που πρέπει όμως για μια ακόμη φορά τα λαϊκά στρώματα να καταλάβουν και να μην δεχτούν αυτή την επίθεση των αυταπατών, των προσδοκιών και αυτή την καλλιέργεια που τους κάνουν τα αστικά κόμματα, είναι να μην ξεχάσουν ποιος τσάκισε τη ζωή τους, ποιος μείωσε μισθούς και συντάξεις, ποιος οδήγησε στην ανεργία πάνω από το 1/5 του ελληνικού λαού, ποιος κατέστρεψε χιλιάδες αγροτικά και κτηνοτροφικά νοικοκυριά, ποιος έκλεισε χιλιάδες μικρομάγαζα και επιχειρήσεις, γιατί έχουν όνομα, είναι αυτοί που κυβέρνησαν, είναι αυτοί που θέλουν να ξανακυβερνήσουν, είναι αυτοί που στο όνομα της δίθεν εξόδου από την κρίση και του τέλους των μνημονίων ξαναζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, είναι αυτοί που ψήφισαν τα μνημόνια, που στερίζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου, που δίνουν στο 1% του ελληνικού λαού σε μια χούφτα εκμεταλλευτές το 58% του παραγόμενου πλούτου που τον παράγουμε με τον υδρότα και με το αίμα μας όλος ο ελληνικός λαός. Το πραγματικό δίλημα σε αυτές τις εκλογές είναι το αν ο ελληνικός λαός θα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα τιμωρώντας και όχι επιβραβεύοντας στην κάλπη όλους αυτούς που τσάκισαν και τσακίζουν τη ζωή του με ταυτόχρονη ενίσχυση του ΚΚΕ, ώστε να ξεκινήσει η λαϊκή αντεπίθεση, να βάλουμε εμπόδια στον καπιταλισμό, σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής και διαβίωσης. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που στάθηκε μπροστά στους αγώνες, τους οργάνωσε, πάλεψε, προώθησε τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος, βρέθηκε μπροστά στις κινητοποιήσεις και μέσα από την ενίσχυσή του και στις ευρωεκλογές, αλλά και με το κόκκινο γαρίφαλο στις περιφερειακές, δημοτικές και τοπικές εκλογές, μπορούμε να στείλουμε το πιο ουσιαστικό μήνυμα αντίστασης και ελπίδας στον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα και επειδή μιλάμε από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλία, από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις εκλογές και ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές, για μια ακόμη φορά θα μπουν μπροστά όλα τα διλήμματα που ποτίζουν χρόνια τον ελληνικό λαό, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τα άλλα λαϊκά στρώματα, για την καλή Ευρωπαϊκή Ένωση που μας δίνει χρήματα, για την ΚΑΠ που χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε αγροτικό εισόδημα ή αγροτική παραγωγή. Και εδώ λένε ψέματα, γιατί η ΚΑΠ όχι μόνο δεν απέτρεψε, αλλά έκανε πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο σκληρή το ξεκλήρισμα και τη συγκέντρωση παραγωγής και γης σε λιγότερα χέρια. Γιατί όταν μπήκαμε στην τότε ΟΚΤΟ, οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι ήταν το 36% του ελληνικού λαού και σήμερα είναι το 8% με παράλληλη συγκέντρωση της παραγωγής. Γιατί η ΚΑΠ δίνει το 70% των ενισχύσεων στο 20% των αγροτών, ενώ το 80% των αγροτοκτηνοτρόφων παίρνει ενισχύσεις μόνο έως 5.000. Γιατί διαχρονικά η ΚΑΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η προσαρμογή στις αγορές, στις επιταγές των αγορών και των υπεραλληστικών κέντρων, είναι η εξασφάλιση της πρώτης ύλης, φτηνής πρώτης ύλης για τις βιομηχανίες και άρα και μεγαλύτερης κερδοφορίας. Είχαμε θετικό αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο που σημαίνει ότι καλύπταμε όλες τις παραγωγικές ανάγκες του λαού μας με προϊόντα και κάναμε και εξαγωγές και σήμερα δίνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να εισάγουμε τρόφιμα και φυτικής και ζωικής παραγωγής. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολούθησαν όλα αυτά τα κόμματα που σήμερα ζητάνε την ψήφο
Είναι αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι αποτέλεσμα όμως του ίδιου του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέσω της ΚΑΠ αποφασίζει τι θα παράγεται, πόσο θα παράγεται, ποιος θα το καρπώνεται, όχι με βάση τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας και των άλλων λαών, αλλά με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό και μια σειρά από καλλιέργειες τελείωσαν στη χώρα μας, όπως τα τέφλα, όπως ο καπνός, όπως τελειώνει και η κτηνοτροφία. Δίνουμε, απευθυνόμαστε ακόμα μια φορά σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε λαϊκά στρώματα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, που πάλεψαν μαζί με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων, που κατανοούν ότι οι κυβερνήσεις στέκονται εχθρικά απέναντί μας και βάζουν πλάτη για την κερδοφορία των αντιπάλων μας. Και τους λέμε να κλείσουν τα αυτιά τους σε αυτές τις υποσχέσεις και στα μεγάλα τα ψεύτικα τα λόγια. Να κλείσουν τα αυτιά τους στις λεγόμενες ΕΦΗ, γεωργία, net metering, ανταγωνισμούς, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς. Είδαμε και εδώ στα Τρίκαλα το συνεταιρισμό που έχει υπογράψει σύμβαση με τη μεγαλύτερη βιομηχανία Βαμβακιού να τους δίνει το βαμπάκι σε πιο φτηνή τιμή. Είδαμε σε όλη την Ελλάδα τις κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα να βάζουν πλάτη για ανοιχτές τιμές, να βάζουν πλάτη για να πουλάμε πάφτινα τα προϊόντα και να φτάνουν 5 και 6 φορές ακριβότεροι στη λαϊκή κατανάλωση. Λέμε στους αγρότες που αγωνίστηκαν, που βγήκαν σε αυτό το δρόμο, που δόθηκαν μάχες όλα αυτά τα χρόνια, τους λέμε θα επιβραβεύσουν με την ψήφο τους αυτούς που τους βγάζουν στον δρόμο με την πολιτική τους. Θα επιβραβεύσουν με την ψήφο τους αυτούς που λένε ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας δεν επιτρέπουν να φορολογεί το πετρέλαιο στους αγρότες, αλλά φέτος βρήκαν 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια στις ίδιες δημοσιονομικές συνθήκες να το δώσουν στους εφοπλιστές, στους βιομηχάνους, στους ξενοδόχους, τις κλινικές και τις αεροπορικές εταιρείες. Τους λέμε ότι θα σκύψουν για μια ακόμη φορά το κεφάλι απέναντι στα εκβιαστικά διλήμματα και ενώ βγαίνουν στον δρόμο του αγώνα και αγωνίζονται, πάνε στην κάλπη, χύνουν την καρδάρα με το γάλα, ό,τι έχουμε επιτύχει στον δρόμο, ψηφίζοντας ξανά αυτά τα κόμματα που τους στερούν το δικαίωμα στη ζωή. Όχι. Η απάντησή τους πρέπει να είναι όχι. Και όποιος το σκέφτεται και μπορεί να απαντήσει όχι, τότε έχει και μόνο μία ξεκάθαρη απάντηση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη απάντηση για κανέναν που βγήκε στον δρόμο, που πάλεψε, γιατί αυτό το κόμμα δεν είναι ότι πρωτοστάτησε στους αγώνες, είναι ότι μας στήριξε σε αυτούς τους αγώνες. Στήριξε τα αιτήματα, στήριξε τις μορφές πάλιες, όταν την ίδια ώρα κόμματα, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, υποψήφοι περιφερειάρχες και υποψήφοι δήμαρχοι, είτε εναντιώνονται στις μορφές πάλιες που επιλέγει το ίδιο το κίνημα, είτε στα αιτήματά μας κάνουν την πάπια. Το μόνο του ΚΚΕ βγήκε θαρετά και τα στήριξε όλα αυτά, τα προώθησε στη Βουλή, έδωσε μάχες μαζί μας. Έτσι λοιπόν ανοίγονται δύο δρόμοι απέναντι στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο. Ο ένας είναι ο δρόμος του ξεκληρίσματος αργά ή γρήγορα, γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός. Συγκέντρωση παραγωγής, συγκέντρωση γης σε όλο και λιγότερα χέρια. Ο δεύτερος δρόμος είναι μέσα, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα και κυρίως μαζί με τον εργάτη, μαζί με τον αυτοαπασχολούμενο σε μια τέτοια κοινωνική συμμαχία, να ανοίξει ο δρόμος του κράτους της εργατικής εξουσίας, να μπορέσουμε και εμείς μέσα από την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, μέσα από τον κεντρικό σχεδιασμό, να αναπτύξουμε τις τεράστιες πραγματικά παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Έχουμε ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες. Έχουμε τεράστια μηχανοποίηση της παραγωγής. Ο Έλληνας αγρότης έχει και τεχνογνωσία, έχει και μεράκι για τη δουλειά του. Μπορούμε να παράγουμε τα πάντα. Μπορούμε να καλύψουμε όλες τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας με φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Μπορούμε να βγάλουμε πρώτες ύλες και να ανοίξουμε εργοστάσια και θέσεις εργασίας. Μπορούμε. Πραγματικά εδώ έχουμε έναν επίγειο παράδοση σε αυτή τη χώρα και δεν μας αφήνουν όλες αυτές οι πολιτικές, αυτά τα κόμματα και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία πρέπει να την καταδικάσουμε, πρέπει να στείλουμε μήνυμα καταδίκης, μήνυμα ενίσχυσης του ΚΚΕ, γιατί μέσα από αυτό μπορούμε να κάνουμε ένα πραγματικά αποφασιστικό βήμα, να καταδικάσουμε τους υπευθύνους της κυβερνήσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με την πολιτική τους μας στέλνουν στο ξεκλήρισμα, στον αφανισμό, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, να μπορέσουμε και
και να τιμωρήσουμε όλα αυτά τα κόμματα που με τις υποσχέσεις τους περί ευημερίας, περί σύγκλησης, περί ανάπτυξης μας λένε ψέματα, μας κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια. Ολόπλευρη ενίσχυση λοιπόν του ΚΚΕ, είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, έχουμε εμπιστοσύνη στην εμπειρία του, θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε. Γεια σας.